Κυριακή μετά την ύψωση του Σταυρού. Όταν ο Κύριος για πρώτη φορά έκανε λόγο στους μαθητές του για τα όσα επρόκειτο να πάθει στα Ιεροσόλυμα, ο φλογερός μαθητής του, ο Απόστολος Πέτρος, προσπάθησε να τον πείσει να αποφύγει το σωτήριο για την ανθρωπότητα θάνατο. Κίνητρο του Πέτρου ήταν η αγάπη του προς τον Κύριο, αφού δεν είχε αντιληφθεί το περιεχόμενο και το σκοπό της θυσίας του. Αλλά ο Κύριος όχι μόνο επέπληξε έντονα τον Πέτρο για αυτά που έλεγε, αλλά προσκάλεσε και τα πλήθη του λαού και έκανε προς όλους την σπουδαιότατη διδασκαλία που αναφέρει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Μίλησε για τις άμεσες συνέπειες και τους καρπούς της σταυρικής του θυσίας. Επίσης διατύπωσε με σαφήνεια την ασύγκριτη αξία της πνευματικής και αθάνατης ψυχής μας και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αιώνια σωτηρία της. Προϋπόθεση της χριστιανικής ζωής και ομολογίας είναι η πίστη. Η ζωντανή και ενεργός πίστη. Στην εποχή μας υπάρχει μια επιπολαιότητα και εξωτερική επιφάνεια σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της ζωής παρατηρείται επιπλέον μια τάση θεωρητικής αποδοχής των στοιχείων που συγκροτούν το σύγχρονο πολιτισμό. Όμως κάτω από την αστραφτερή επιφάνεια αυτού του πολιτισμού υπάρχει ξηρότητα και έλλειψη συγκεκριμένων σκοπών στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα εντυπωσιασμού μπροστά στα κατορθώματα της επιστήμης τα οποία αναμφισβήτητα δεν προώθησαν την ευτυχία του ανθρώπου ούτε κατά ένα βήμα. Αυτός ο θαυμασμός της επιστήμης αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να διατηρήσει τον σωστό προσανατολισμό του στα θέματα της πίστης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πέρα από τον τάφο ζωή εκείνο που κυριολεκτικά μαστίζει τον άνθρωπο της εποχής μας είναι το αίσθημα της ανασφάλειας και αβεβαιότητας και κυρίως της επαναστατικής προσπάθειας να γίνει αυτός ο ίδιος κυρίαρχος του εαυτού του ξεθρονιάζοντας το Θεό από τη θέση του Δημιουργού και Κυρίου του. Αυτό όμως το αίσθημα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και έτσι δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένα τεράστιο και τρομακτικό κενό, το οποίο νομίζει ότι μπορεί να το καλύψει σορεύοντας πολλά υλικά αγαθά, ώστε να εξασφαλίσει σιγουριά μέσα στον κόσμο και να αποφύγει την ενοχλητική σκέψη του θανάτου. Με όλα αυτά όμως ο άνθρωπος δεν πετυχαίνει τίποτε άλλο παρά να ξεγελάσει τον ίδιο τον εαυτό του γιατί η πνευματική φτώχεια και το τρομακτικό πνευματικό αδιέξοδο με τις αβυσαλές διαστάσεις του δεν κρύβονται ούτε με τα πιο φανταχτερά υλικά αγαθά. Επίσης, οι πράξεις βίας που αυθονούν στην εποχή μας σε εντυπωσιακό βαθμό είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι ο άνθρωπος ξέχασε τον πραγματικό του εαυτό, ξέχασε το είναι του την ύπαρξή του και ενδιαφέρεται μόνο για να έχει, να κατέχει όσο μπορεί περισσότερα πράγματα και όσο γίνεται περισσότερους άλλους ανθρώπους για να τους καταδυναστεύει ή και να τους αφανίζει. Όσο όμως περισσότερο επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει και να κατέχει, τόσο περισσότερο πάβει να είναι αυτός που έπρεπε να είναι Πάβει να είναι όπως τον έπλασε ο Θεός. Αλοτριώνεται, δηλαδή αποξενώνεται από την αληθινή του φύση. Γίνεται άλλος άνθρωπος, ξένος προς την εικόνα του Θεού που έχει σκοπό το καθομείωσιν. Γίνεται σε όλα αχόρταγος και άπιστος. Θέλει να απολαύσει πολλά, χωρίς να μπορεί να τα προφτάσει όλα και βασανίζεται δεν βρίσκει πουθενά ησυχία, γιατί επιχειρεί να ζήσει χωρίς τον εαυτό του. Τρέχει από εδώ και από εκεί να βρει την ευτυχία, αλλά η ευτυχία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό μας. Όποιος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι η ευχαρίστηση που προσφέρουν τα υλικά αγαθά, οι ειδονές και απολαύσεις της ζωής αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλίαση της καρδιάς. Με αυτό το βήθισμα στον εαυτό του και βιώνοντας την εσωτερική ειρήνη βρίσκει ο άνθρωπος το Θεό, στο πρόσωπο του συνανθρώπου του που είναι ο αδελφός του. Γιατί χωρίς την ψυχική ειρήνη η πολιτική και κοινωνική ειρήνη είναι ψεύτικη. Όποιος έχει φτάσει σε μια κατάσταση που να ευχαριστιέται με τα λίγα και να μην θέλει πολλά, έστω και αν μπορεί να τα αποκτήσει, εκείνος είναι ο ευτυχισμένος. Δεν το κάνει από οικονομία ή γιατί έχει την ιδέα πως τα πολλά τον βλάπτουν στην ψυχή ή στο σώμα. Αλλά το κάνει γιατί στα λίγα και στα απλά βρίσκει πιο αγνή ικανοποίηση. Και περισσότερο και πιο σημαντικό από όλα, επειδή με τα απλά και με τα λίγα δεν χάνει τον εαυτό του. Τις έστι πλούσιος, ο εν ο λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός που αναπαύεται στα λίγα. Ο Σταυρός του Χριστού που την ύψωσή του γιόρτασε η Εκκλησία μας την εβδομάδα που μας πέρασε, καλεί τον άνθρωπο να συγκεντρωθεί στον εαυτό του, στο είναι του, στην αληθινή του ύπαρξη και να αντιληφθεί το πραγματικό νόημα και τον σκοπό της ζωής του. Να καταλάβει και να αισθανθεί τη φτώχεια του μπροστά στο Θεό, που δεν μπορούν να τη σκεπάσουν αυτά που έχει και κατέχει σε αυτή τη ζωή, τα οποία βέβαια είναι πρόσκαιρα, εφήμερα και παροδικά. Ο Χριστός πάνω στο σταυρό δεν έχει απολύτως τίποτε. Είναι γυμνός. Ακόμα και τα ρούχα του γίνονται αντικείμενα κλήρωσης των Ρωμαίων στρατιωτών. Και όμως τη στιγμή ακριβώς αυτή αποκαλύπτεται το είναι του. Η ύπαρξή του στην πιο σημαντική εκδήλωση, στην προσφορά της θυσίας και της αγάπης η ζωή του ήταν το πολυτιμότερο που είχε και αυτήν την έδωσε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Σταυρός είναι ένα διαρκές προσκλητήριο αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο. Του υπενθυμίζει την ξεχασμένη ανθρωπιά, την αληθινή του ύπαρξη που είναι συνύπαρξη αγάπης με το διπλανό του και όχι προσπάθεια επιβολής του σε αυτόν καταδυνάστευσης, δίας και αφανισμού του. Ο Σταυρός είναι το εργαστήριο της αγάπης. Ο Σταυρός τότε έχει αξία όταν γίνεται δικός μας Σταυρός. Ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή μιλάει για το δικό μας Σταυρό που είναι μίμηση του δικού του Σταυρού. Καλεί κοντά του ανθρώπους χωρίς να δίνει υποσχέσεις και ανταλλάγματα, αλλά ζητώντας μόνο θυσίες. Αυτή είναι και η διαφορά του Χριστού από τους άλλους αρχηγούς, που για να αποκτήσουν οπαδούς, τους μιλάνε μόνο για κεκτημένα δικαιώματα και παχυλές υποσχέσεις. Το προσκλητήριό του είναι το πιο επαναστατικό το πιο ανατρεπτικό και αντιδημαγωγικό. Ως θέλει ο πίσω μου ακολουθείν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει και να γίνει μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του και να μιμείτε το παράδειγμά μου ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο ελεύθερα να τον ακολουθήσει. Ο Δημιουργός Θεός είναι ελεύθερος. Με τον ίδιο τρόπο και τα ανθρώπινα δημιουργήματα που είναι πλασμένα κατ' εικόνα του είναι πρικισμένα με ελευθερία. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα όντα είναι το αυτεξούσιο η δυνατότητα δηλαδή της ελεύθερης επιλογής. Μόνο με την άσκηση αυτής της δύναμης, της ελεύθερης εκλογής, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος πραγματικά. Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία, όμως η εθελοντική συνεργασία του ανθρώπου είναι απαραίτητη. Δεν είναι απλά ένας παθητικός δέκτης, αλλά ένας ενεργητικός μέτοχος στο έργο της σωτηρίας. Ο Θεός μπορεί να κάνει το κάθε τι εκτός από το να μας αναγκάσει να τον αγαπάμε. Αν αφαιρεθεί από τον άνθρωπο η ελευθερία επιλογής, τότε αυτό που απομένει δεν είναι άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν δεν απευθύνεται στον άνθρωπο σαν μια εξωτερική αυθεντία, αλλά σαν μια δυνατότητα ενός άλλου τρόπου ζωής, τον οποίον καλείται ελεύθερα ο ίδιος να αποφασίσει αν θα τον επιλέξει. Καμία βία, κανένας εξαναγκασμός. Ο πιστός θέλει και είναι χριστιανός, θέλει και ακολουθεί το Χριστό. Ακολουθώ όμως το Χριστό σημαίνει βαδίζω πάνω στα χνάρια Του, πάνω στα βήματά Του, μιμούμενος το παράδειγμά Του. Σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου και σηκώνω το σταυρό μου, συμμορφούμενος με την συμπεριφορά Του. Και προσέξτε, δεν λέει ο Χριστός να αρνηθούμε απλά τον εαυτό μας, αλλά να τον απαρνηθούμε δηλαδή να τον αρνηθούμε τελείως. Να πάψουμε να έχουμε σαν σκοπό τη ζωή μα τον εαυτό μα, αλλά να ζούμε πλέον προ όφελο τη ανθρωπότητα και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεό μένει μέσα του. Δεν θα βρει στη ζωή σου τίποτε καλύτερο από την αγάπη, αυτή όχι μόνο βγάζει τους ανθρώπους εύκολα από τον εαυτό τους, αλλά και τους κατευθύνει, τους κινεί προς τον συνάνθρωπο και δίνει νόημα στην ύπαρξή τους. Υπάρχω σημαίνει επικοινωνώ, σημαίνει υπάρχω για έναν άλλον. Δεν μπορώ να γίνω ο εαυτός μου χωρίς τον άλλον πρέπει να βρω τον εαυτό μου σε έναν άλλον, ανακαλύπτοντας τον άλλον στον εαυτό μου. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο οποίος υπήρξε αξεπέραστο πρότυπο. Γιατί η γέννηση, η ζωή και ο θάνατός του ήταν μία συνεχής πράξη αυταπάρνησης και αυτοκένωσης. Από τότε που ο Υιός του Θεού κινήθηκε για να συναντήσει το δημιούργημά του, αδιάζοντας τον εαυτό του με την ενανθρώπιση, αυτός ο τρόπος κένωσης και ταπείνωσης έγινε παράδειγμα και ο μόνος που αρμόζει στο χριστιανό στη σχέση και κοινωνία του με τον συνάνθρωπο. Ο μόνος τρόπος να γνωρίσουμε τον Θεό ή μάλλον να μας γνωρίσει ο Θεός είναι να ενσωματωθούμε στο πρόσωπο του Χριστού όταν όχι μόνο αγαπάμε τους άλλους, αλλά κυρίως όταν κάνουμε τους άλλους να μας αγαπούν. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αδιάλειπτη, καθημερινή, να ανακαινιστεί και μεταβληθεί ο παλιός της αμαρτίας άνθρωπος. Αυτός είναι ο σταυρός που μας καλεί ο Χριστός να σηκώσουμε. Σταυρός για το Χριστό ήταν η θυσία της ζωής του. Σταυρός για το χριστιανό είναι η θυσία των παθών του, η συνεχής προσπάθεια για εσωτερική αλλαγή. Σταυρός είναι ο αγώνας για να κοπούν τα αμαρτωλά θελήματά μας, τα άνομα συμφέροντά μας, η ατίθαση εγωισμή μας. Ο κάθε μαθητής του Χριστού σηκώνει το δικό του σταυρό, νεκρώνει μέσα του το σαρκικό φρόνημα με τις επιθυμίες και είναι έτοιμος να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Με τη θέλησή του μιμείται το παράδειγμα του Χριστού. Ο σταυρός τον οποίον καλείται να σηκώσει ο χριστιανός αποτελεί τον ύψιστο βαθμό αυταπάρνησης αλλά και πηγή από την οποία εκπορεύεται δύναμη ακαταγόνιστη. Αυτός ενίσχυσε τους μάρτυρες να βαστάσουν το σταυρό του μαρτυρίου τους. Αυτός εμψύχωσε τους ομολογητές να διακηρύξουν απτόητη την πίστη τους. Αυτός παρηγορεί και αναδεικνύει νικητές και θριαμπευτές όλους τους πιστούς. Αυτός έχει σαν καρπό και αποτέλεσμα τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Το λέει ρητά και κατηγορηματικά ο Χριστός. ὁς γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα χάσει την πνευματική και αιώνια ζωή. Όποιος όμως χάσει και θυσιάσει τη ζωή του για την πίστη του σε μένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτός θα τη σώσει στην αιώνια μακαριότητα. Η λέξη ψυχή εδώ έχει διπλή σημασία. Σημαίνει και την πρόσκαιρη ζωή αλλά και την αιώνια ζωή. Η ψυχή μας είναι αθάνατη και αιώνια. Η ψυχή μας είναι Εικόνα του Θεού του αοράτου είναι υπνοή και παρουσία του μέσα μας. Η ψυχή μας χαρίστηκε από το Θεό για να μετέχουμε στην αθανασία. Αν ο Θεός έπαιρνε πίσω αυτό το δώρο, ο άνθρωπος και όλος ο κόσμος θα επέστρεφαν στην ανυπαρξία. Αθανασία δεν είναι απλή επιβίωση ή συνέχεια της βιολογικής ζωής, αλλά η μετοχή στον παράδεισο. Παράδεισος είναι η αιώνια κοινωνία με τον Χριστό στη χώρα των ζώντων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο για τον άνθρωπο από την ψυχή του. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Γιατί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλον αυτόν τον υλικό κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του ή αν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτή την απώλεια. Ο υλικός κόσμος είναι φθαρτός και πεπερασμένος όλη η γη και η θησαυρή τη, οι ουράνιοι αστέρες και κόσμοι, τα πλούτη και τα μεγαλεία δεν αξίζουν λέει ο Χριστός όσο αξίζει η αθάνατη ψυχή μας. Για όλα τα υλικά πράγματα υπάρχουν ανταλλακτικά. Μόνο για την ψυχή που είναι μοναδική και αιώνια δεν υπάρχει ανταλλακτικό. Γι' αυτήν κυρίως ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό. Για χάρη της ψυχής μας ο Χριστός έγινε άνθρωπος και κατέβαλε ως μεγάλο αντάλλαγμα και λύτρο την ίδια τη ζωή του για να εξαγοράσει τις αμαρτίες μας. Ο άνθρωπος λέγοντας ναι στη σχέση με τον Χριστό και γινόμενος μέτοχος του τρόπου ζωής της Αγίας Τριάδας ελευθερώνει την ψυχή του από όλα αυτά που αποτελούν περιορισμούς, δουλεία και δεσμά πάνω στην ύπαρξή του. Τέτοια δεσμά είναι κυρίως η μοναξιά, ο πόνος, η αρρώστια και ο θάνατος. Δίχως την ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός από την φθορά και το θάνατο, κάθε επιλογή του ανθρώπου είναι τόσο ελεύθερη όσο είναι και η ελευθερία του εχμάλου του πουλιού να πετά από γωνιά σε γωνιά μέσα στο κλουβί του. Αυτός που αρνείται να ακολουθήσει το Χριστό στο δρόμο της αληθινής αγάπης, της αληθινής και αιώνιας ζωής, εγκλωβίζει την ψυχή του και την περιχαρακώνει στα φθαρτά σχήματα αυτού του κόσμου. Αυτόν τον κίνδυνο επισημαίνει στη συνέχεια ο Κύριος. Ως αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Όποιος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου, επηρεασμένος από τη γενιά αυτή που αποστάτησε πνευματικά και είναι αμαρτωλή, αυτόν θα τον τραπεί και ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει μέσα στη δόξα του Πατέρα του, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Τον κάθε άνθρωπο τον βαρύνει προσωπική ευθύνη για την πορεία του κόσμου. Η ευθύνη είναι ανάλογη με τις δυνατότητές του, αλλά δεν εξαιρείται κανείς πρόκειται για ένα είδος δημοκρατίας της ευθύνης. Ο χριστιανός όμως έχει ιδιαίτερη ευθύνη και αποστολή μέσα στον κόσμο. Γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Εκεί συνειδητοποιεί ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια. Μέσα στην Εκκλησία όλοι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Αφού είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είμαστε δεμένοι και μεταξύ μας. Η ενότητα των πιστών που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία σφυριλατείται από την ειρήνη και την αγάπη, ενώ κοινωνία με τον Χριστό σημαίνει μίμηση του Χριστού, ζωή εν Χριστώ σήμερα. Ο χριστιανικός πόθος για μια κοινωνία αγάπης δεν αποτελεί ένα όραμα αλλιώτικης ζωής με ωραίες προσδοκίες, αλλά εκφράζεται στο παρόν ως συγκεκριμένη διακονία. Σαν μια καθημερινή και συνεχή προσφορά προς όλους τους ανθρώπους αδιακρίτους, ανεξάρτητα από την θρησκευτική τους πίστη, την ηθική ποιότητα, την πνευματική ή πολιτιστική τους κατάσταση και κυρίως σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού που ήταν ο κατεξοχήν διάκονος της ανθρωπότητας ο οποίος ουκ ήλθεν διακονηθήνε αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντιπολών. Η κεντρική οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο χριστιανός τον άνθρωπο γενικά και η πηγή έμπνευσης και ενέργειας είναι η αγάπη. Με το βάθος και το πλάτος που προσέδωσε σε αυτήν ο Χριστός. Όποιος λοιπόν αρνείται το Χριστό και τα λόγια Του, αρνείται και τον τρόπο ζωής που υπαγορεύουν αυτά τα λόγια. Και επομένως μόνος Του αποκλείει τον εαυτό Του από τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού η οποία δεν περιμένουμε να έλθει, αλλά ήδη έχει έλθει, την εγγενίασε ο Χριστός και είναι μέσα μας και ανάμεσά μας. Γι' αυτό έλεγε στα πλήθη του λαού και στους μαθητές του ο Χριστός. Αμήν λέγω ημήν, ότι εσύ τον όδε εστικότων, ήτινες ῦμι γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιλιθιίαν εν δυνάμει. Σας λέγω αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο προτού να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έχει έλθει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι απλά ένα όραμα, ούτε μια μεταθανάτια προσδοκία, αλλά εδώ και τώρα, μια ψηλαθητή πραγματικότητα και βέβαιη ελπίδα για πρόσωπα και κοινωνίες. Η Εκκλησία σαν μια νέα κοινωνία σε πορεία έκανε πράξεις ποραδικά μέσα στην ιστορία τα μηνύματα της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα μηνύματα οι πιστοί χριστιανοί και τα γνωρίζουν αλλά και τα βιώνουν καθημερινά και κάθε στιγμή στη ζωή τους αφού διαχέονται σε ολόκληρο το πλέγμα των σχέσεών τους με το Θεό, τον συνάνθρωπο και τη φύση. Και τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, για τα οποία διψά και εναγωνίως αναζητά ο κάθε άνθρωπος, είναι τα παρακάτω. Εσωτερική γαλήνη, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, πνευματική πληρότητα, αγαπητικές σχέσεις, αλλά κυρίως απελευθέρωση από το κακό, το θάνατο και τη φθορά. Ας δούμε τώρα και τον Απόστολο της Κυριακής που είναι από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τα πρώτα χρόνια της διάδοσης του χριστιανισμού όταν ακόμη ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι δημιουργήθηκε ζήτημα αν ήταν ανάγκη να τηρούνται από τους χριστιανούς οι τελετουργικές διατάξεις του Μοσαϊκού Νόμου. Το σπουδαίο αυτό ζήτημα λύθηκε από την Αποστολική Σύνοδο στην οποία οι Άγιοι Απόστολοι αντάλλαξαν τις σκέψεις τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση των διατάξεων του νόμου αλλά μόνο από την πίστη στο Χριστό και από την συμμόρφωση προς τη διδασκαλία Του. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Γαλατίας και μεταξύ άλλων λέει τα εξής «Οι δε ότι ου ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού». Ξέρουμε καλά από την προσωπική μας εμπειρία ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του νόμου αλλά μόνο διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Υπήρχε τότε η αντίληψη και την υποστήριζαν μερικοί οι Ιουδαίοι που είχαν γίνει χριστιανοί ότι για να δικαιωθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος από το Θεό πρέπει εκτός από την πίστη στο Χριστό να τηρεί και τα έργα που επέβαλε ο Μωσαϊκός νόμος. Δηλαδή, μαζί με την πίστη να δέχεται και την περιτομή, να τηρεί τα Σάββατα, να υποβάλλεται σε καθαρμούς, να προσφέρει θυσίες και να ραντίζεται με το αίμα των ζώων που θυσιάζονται. Αυτά ήταν τα έργα του νόμου και αυτά δίδασκαν οι φανατικοί οι Ιουδαίοι παρόλο που γνώριζαν τον Χριστό. Γεννιέται όμως το ερώτημα. Αν ήταν δυνατόν να μας σώσουν τα έργα του νόμου, γιατί κατέβηκε ο Χριστός στη γη, γιατί έπρεπε να σταυρωθεί, να πάθει, να αναστηθεί και να αναλυφθεί, ο Θεός ελεύθερα κινείται προς τον άνθρωπο για να του προσφέρει τη σωτηρία. Χρειάζεται όμως και η ανταπόκριση της προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου, για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και η λύτρωση που απορρέει από αυτή. Η πίστη δεν είναι μια θεωρητική γνώση, αλλά μια προσωπική σχέση με τον ζωντανό Θεό, που γίνεται προοδευτικά βιωματική. Φτάνουμε στο Θεό, μέσα από έναν τρόπο ζωής και όχι μέσα από έναν τρόπο σκέψης. Αυτή τη βιωματική εμπειρία μέσα από την πίστη στο Χριστό που είναι ζωντανή και αυξανόμενη εκφράζει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξεργονόμου διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να δικαιωθούμε από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου. Γιατί από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος, όπως αναφέρεται και στους ψαλμούς. Κάθε άνθρωπος είτε είναι Ιουδαίος είτε ειδωλολάτρης μπορεί να σωθεί δια του Χριστού γιατί αυτός πλήρωσε με το αίμα του για τη δική μας σωτηρία και δικαίωση. Ο νόμος δεν ήταν κακός ή πονηρός αλλά ασθενής και αδύνατος να μας σώσει. Απλά είχε έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα στα μέτρα των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Ο Χριστός έρχεται και συμπληρώνει τον νόμο και οδηγεί τον άνθρωπο στον καινούριο κόσμο που τον δικαιώνει και του εξασφαλίζει πραγματική σωτηρία. Ο Παύλος προσπαθεί να πείσει τους γαλάτες με τα εξής επιχειρήματα. «Ή δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτή αμαρτωλή, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο, αν ζητώντας να δικαιωθούμε με την πίστη και κοινωνία μας με τον Χριστό, βρεθήκαμε και οι ίδιοι αμαρτωλοί, τότε γεννιέται το ερώτημα, μήπως ο Χριστός είναι υπηρέτης της αμαρτίας, αφού αυτό συντέλεσε να αφήσουμε τον νόμο. Μη γέννητο να πούμε μια τέτοια βλασφημία. Ας υποθέσουμε λέει ο Παύλος ότι η τήρηση του νόμου είναι επιβεβλημένη όπως υποστηρίζουν οι Ιουδαίοι χριστιανοί. Εμείς που έχουμε εγκαταλείψει τον νόμο ως ασθενή και ατελή είμαστε αμαρτωλοί και ποιος μας έκανε αμαρτωλούς μας έκανε ο Χριστός αφού για το Χριστό αφήσαμε τον νόμο επειδή βρήκαμε το τέλειο. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι ο Χριστός μας οδήγησε στην αμαρτία και επομένως είναι διάκονος της αμαρτίας. Κάτι τέτοιο όμως ο Παύλος ούτε να το εκφράσει δεν διανοείται και δεν μπορεί. Γι' αυτό και όταν από ανάγκη το διατυπώνει με ερωτηματικά, σπέβδει αμέσως να το αναιρέσει. Μη γέννητο. Είναι αδύνατον και εντελώς άτοπο ο αναμάρτητος Χριστός να είναι αίτιος της αμαρτίας. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν στην εφαρμογή τυπικών διατάξεων και σε δευτερεύοντα στοιχεία εξωτερικής θρησκευτικότητα. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Παύλος δεν λέει τα λόγια αυτά μόνο στους γαλάτες, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ακολουθούν μια αρρωστημένη θρησκευτικότητα. Συνεχίζει ο Παύλος τα επιχειρήματα παρακάτω στην επιστολή και λέει στους γαλάτες «Αν δεχθούμε ως αληθινή την υπόθεση που κάναμε προηγουμένως, τότε γεννιέται η απορία. Αν εκείνα που κατάργησα και αθέτησα ως ανοφελή, δηλαδή τις τυπικές διατάξεις του νόμου, αυτά πάλιν τα τηρώ ως αναγκαία και απαραίτητα για τη σωτηρία», με την επάνω δόμου αυτή στην τήρηση του νόμου αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτη. Γιατί βεβαιώνω έμπρακτα ότι κακώς προηγουμένως αθέτησα τον νόμο και αμάρτησα όταν προτίμησα τη σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός. Ή γαρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομό παραβάτην εμαυτόν αυτόν Αλίμονο λέει ο Παύλος αν ξαναχτίσω εκείνα που γκρέμισα ως άχρηστα. Αυτόματα δέχομαι ότι τόσο καιρό που είχα καταργήσει τα άχρηστα των τυπικών διατάξεων ήμουν παραβάτης. Και παραβάτη με είχε κάνει ο Χριστός, πράγμα που είναι άτοπο. Αλλά όχι, λέει ο Παύλος, δεν αμάρτησα, ούτε είμαι παραβάτης. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή Θεό ζήσω, Χριστός είναι σταύρομε γιατί εγώ έχω πεθάνει ως προς τον νόμο και εκείνος που με έκανε να πεθάνω είναι ο ίδιος ο νόμος τον οποίο κατέλησα, για να ζήσω με το Θεό την αληθινή, την αιώνια ζωή. Έχω σταυρωθεί και πεθάνει μαζί με το Χριστό. Ο Παύλος ζούσε σωματικά, ανέπνεε, αλλά είχε πεθάνει ως προς την αμαρτία. Ζούσε αναστημένος πνευματικά, ο θάνατος της αμαρτίας είναι η ζωή του Θεού. Λέει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, σαν να έλεγε ο Παύλος, τίποτε δεν γίνεται από μένα που να μην το θέλει ο Χριστός. Όπως δηλαδή μιλώντας για θάνατο εννοεί όχι το φυσικό αλλά τον προερχόμενο από τις αμαρτίες, έτσι και σαν ζωή εννοεί την απαλλαγή από αυτές τις αμαρτίες γιατί δεν είναι δυνατό να ζει κανείς διαφορετικά ως προς το Θεό παρά μόνο αφού νεκρωθεί ως προς την αμαρτία. Με τη χάρη του Χριστού νεκρώνονται τα πάθη και οι κακίες. Εξαφανίζεται το εγώ, πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος της αμαρτίας και γεννιέται ο καινούριο που είναι αφοσιωμένος στο Θεό. Ταυτίζεται το δικό μας εγώ με το εγώ του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση. Μας προσέλαβε με την άπειρη αγάπη Του. Αν και εμείς Τον προσλάβουμε με την πίστη μας, τότε γίνεται αυτό που λέει ο Παύλος. Ζω ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Δε ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Υπάρχει ένας μοναστηριακός λόγος που λέει «Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις». Δηλαδή, αν πεθάνεις ως προς την αμαρτία πριν πεθάνεις βιολογικά, δεν θα πεθάνεις πνευματικά όταν πεθάνεις με φυσικό τρόπο. Αν πεθάνεις θα ζήσεις όπως ο ήλιος πριν την ανατολή του Περνάει από τη Δύση. Με την πίστη και το βάπτισμα έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Πέθανα μαζί του. Δεν ζω εγώ. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Λέει ο Παύλος. Ο Σταυρός με κοινεί, με εμπνέει, με καθοδηγεί. Κυβερνά όλη μου τη ζωή. Τώρα δεν ζω ως αμαρτωλός, αλλά ως αναγεννημένος, από τον οποίο εκπορεύεται μόνο αρετή, αγιότητα, χάρις και χαρά. Ολόκληρη η ζωή μας έχει αλλάξει, λέει ο Παύλος, από τότε που πιστέψαμε στο Χριστό. Έχει πάρει άλλο νόημα, άλλες διαστάσεις. Είναι ζωή πίστης και ελπίδας. Ο δεν ζω εν σαρκί, εν πίστη ζω, τι του Ιού του Θεού, του αγαπήσαντός με, και παραδόντος εαυτόν υπερεμού. Την φυσική ζωή που ζω τώρα μέσα στο σώμα μου, τη ζω εμπνεώμενο από την πίστη στο γιο του Θεού, που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία μου. Χωρίς το Χριστό ζούμε εντελώς συμβατικά. Η ζωή μας δεν έχει κανένα νόημα. Όπως γράφει ο Ντοστογεύσκη, αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα, το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο. Δεν θέλει μονάχα να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει. Ζούμε χάρη στην πίστη, όχι μια αόριστη πίστη, αλλά συγκεκριμένη. Την πίστη στο Θεό της αγάπης, τον Χριστό, που ο καθένας την βιώνει προσωπικά, όπως ο Παύλος. Γι' αυτό λέει παρακάτω «Ο Χριστός που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό Του για μένα. Αμήν».